εκδήλωση, την ομιλία. Μπράβο κύριε Μανώλη, σε ευχαριστούμε. Απλά θα σας παρακαλούσα να μην φωνάζουμε. Αν δεν σας ενδιαφέρει το θέμα, κάθεστε λίγο έξω. Αλλά θα μάθουμε νοηματική και θα σεβόμαστε όταν μιλάει κάποιος, γιατί καταβάλει και καλή πολύ θεά ουσία. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, ελπίζω να με ακούτε και αν είσαι συνοχλιωρικός. Δυστυχώς, επειδή δεν μπορούσα να... Επειδή δεν μπορούσαμε να φέρουμε κάποιο χάρτη, προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο για να ζωγραφίσω ένα χάρτη σε αυτό το χαρτόνι, για να έχετε κάτι να βλέπετε. Μπορείτε να δείτε όλοι. Μια χαρά. Αυτός ο χάρτης είναι του σύγχρονου κόσμου. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Είναι μισό. Αυτός, όπως έλεγα, είναι ένας χάρτης του σύγχρονου κόσμου. Δεν θα μας... Το άλλο τις λέξεις και τα σύνορα που έχουν ζωγραφίσει, για την ώρα δεν μας ενδιαφέρουν, γιατί θα αναφερθώ σε παλαιότερες εποχές και μετά θα φτάσω στο σύγχρονο. Δεν το θέλει. Εδώ, όπως άκουσα κάποιον να λέει πριν, είναι όντως η Μεσόγειος θάλασσα. Εδώ είναι η χώρα μας. Δεν έχω ζωγραφίσει το υπόλοιπο, γιατί δεν μας αφορά κιόλας. Εμείς θα εστιάσουμε σε αυτή εδώ την περιοχή. Θα ζωγραφίσω κυρίως και τα υπόλοιπα για να σας δώσω να καταλάβετε περίπου πού βρίσκεται αυτή η περιοχή, στο χάρτη. Μέση Ανατολή. Η προσοχή μας κυρίως θα είναι εδώ πέρα, σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο που είναι το κράτος του Ισραήλ και το μη αναγνωρισμένο κράτος Παλαιστίνης σήμερα. Αλλά όπως είπα στην αρχή, ευχαριστώ. Όπως είπα στην αρχή, θέλω απλά να σας ενδιαφέρει η γεωγραφική περιοχή, τα σύνορα και τα άλλα ακόμα. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να κάνει. Όπως έλεγα, αρχικά, από τη στιγμή που αυτή η περιοχή κατοικείται από Εβραίους και Μουσουλμάνους και αυτοί είναι οι δύο παρατάξεις που μάθονται αυτή τη στιγμή και τα τελευταία 100 χρόνια, θα ξεκινήσω λέγοντας πολύ περιληπτικά την ιστορία για το πώς οι Εβραίοι έφτασαν σε αυτή την περιοχή και αργότερα πώς έφτασαν και οι Μουσουλμάνοι σε αυτή την περιοχή. Γι' αυτό είπα και στην αρχή δεν θα μας ενδιαφέρουν όλα αυτά τα σύνορα, γιατί δεν υπήρχαν κιόλας. Ξεκινώντας λοιπόν, όπως μπορεί πολύ να γνωρίζετε και από τις γραφές, ο λαός του Ισραήλ βρισκόταν εδώ πέρα στην Αίγυπτο, που μετά πέρασε από την Ερυθρά Θάλασσα και μεταφέρθηκε στους Αγίους Τόπους, μετά μόλις ελευθερώθηκε από την κρημονία της Αιγύπτου, κατά την αρχαιότητα. Εκεί πέρα σχημάτισε διάφορα βασίλεια, μέχρι που κατακτήθηκε από αυτοκρατορίες και σταμάτησε πλέον οι Εβραίοι να έχουν κράτη δικά τους. Από τότε, από τα αρχαία χρόνια, οι Εβραίοι δεν είχαν ένα κράτος όπως υπάρχει η Ελλάδα, το κράτος των Ελλήνων, υπάρχει η Τουρκία, το κράτος των Τούρκων και αντίστοιχα άλλα κράτη που έχουν τους δικούς τους πληθυσμούς. Οι Εβραίοι, από τη στιγμή που κατακτήθηκαν από άλλες αυτοκρατορίες, από τους Βαβυλώνιους, μετέπειτα από τον Μεγαλέξανδρο και όσο προχωράμε από τους Ρωμαίους, μετά ήταν επαρχίες των Βυζαντινών και αργότερα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή άλλων Ισλαμικών Αυτοκρατοριών. Πήρανε την ανεξαρτησία τους μετά από περισσότερους από 1000 αιώνες, από 1000 χρόνια, με συγχωρείτε, το 1948 από τους Βρετανούς συγκεκριμένα. Αυτή είναι μια σημαντική ιστορία των Εβραίων και πώς έφτασαν σε αυτή την περιοχή και τη διασπορά τους στις άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Γιατί, όπως είπα, από τη στιγμή που δεν είχαν δικό τους κράτος,
ήταν με τη μορφή μεταναστών, προσφύγων σε άλλα κράτη της Ευρώπης και του κόσμου μέχρι την ανεξαρτησία τους. Οι Άραβες, απ' την άλλη, οι Παλαιστίνοι συγκεκριμένα, όταν ξεκίνησε ο προφήτης Μοχάμεντ τις κατακτήσεις του τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν δημιουργήθηκε η θρησκεία του Ισλάμ, αρχικά δεν φαίνεται στο χάρτη, κυριαρχούσε στις δύο ιερές πόλεις του Ισλάμ, στη Μέκα και στη Μεδίνα, πολύ από αυτές τα ξέρετε, και αργότερα επεκτάθηκε, κατέκτησε όλες αυτές τις περιοχές από τους Βυζαντινούς και αργότερα επεκτάθηκε και σε όλη τη Βόρεια Αφρική. Εδώ πέρα είναι η Χερσόνησος του Σινά, το σύνορο στην ουσία Ασίας με Αφρική. Και με τις κατακτήσεις αυτές, όλοι αυτοί εδώ οι λαοί, φυσικά ασπάστηκαν το Ισλάμ, αλλά και εθνολογικά, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ήταν Άραβες. Εδώ πέρα συνέχισε να υπάρχει η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μετέπειτα άλλα τουρκικά φύλλα που επίσης ασπάστηκαν το Ισλάμ κατέκτησαν και αυτές τις περιοχές από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ασπάστηκαν και αυτές οι επαρχίες που κάποτε ήταν ελληνικές στο Ισλάμ. Τα τουρκικά φύλλα που έλεγα τώρα είναι αυτά που αργότερα διαμόρφωσαν και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτή που ήμασταν και εμείς σκλαβωμένοι, η οποία επεκτάθηκε φυσικά και κατέκτησε και τις περιοχές της Ευρώπης. Δεν αγγίστηκε μόνο σε αυτές. Τις περιοχές αυτές που ήταν υπό την κατοχή των Οθωμανών, τις κατέκτησαν περίπου τον 14ο αιώνα, το 1500 κάτι. Δεν μας αφορά. Και κράτησαν αυτές τις περιοχές υπό τον έλεγχό τους μέχρι και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ξεκίνησε το 1914, όπου ιτήθηκαν από τους Βρετανούς. Οι Βρετανοί στις προηγούμενες δεκαετίες είχαν ήδη κατακτήσει την Αίγυπτο και την είχαν σωματώσει στη δική τους σφαίρα επιρροής με τη μορφή αδικίας. Και όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο φυσικά είχαν δύο στρατόπεδα, οι συμμαχικές δυνάμεις, οι ΑΤΑΡ που λένε, και οι κεντρικές δυνάμεις, από τη μία μεριά δηλαδή η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία και άλλα μικρά κράτη μαζί και με την Ελλάδα, και οι κεντρικές δυνάμεις, η άλλη παράταξη ήταν η Γερμανία, η Αυστρο-Ουγγαρία, η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Τουρκία με την μορφή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας φυσικά, και άλλα μικρότερα. Επομένως, βλέπουμε ότι από τη μία μεριά που έχουμε τη Βρετανική Αυτοκρατορία εδώ πέρα και εδώ πέρα την Οθωμανική, από τη στιγμή που ήταν αντίπαλοι στον πόλεμο, είναι νομίζω λογικό να έχει ανοίξει εδώ πέρα ένα μέτωπο στην περιοχή της Χερσονήσου του Σινά. Και αργότερα, όταν ο πόλεμος έφτανε προς τα τέλη του, οι Βρετανικές δυνάμεις είχαν προχωρήσει, είχαν καταλάβει όλες αυτές εδώ τις επαρχίες, μαζί με τους Γάλλους φυσικά, και είχαν κατακτήσει όλη τη Μέση Ανατολή από τα Οθωμανικά στρατεύματα και τα είχαν περιορίσει περίπου στα σύνορα της σημερινής Τουρκίας. Έτσι χωρίστηκαν τα σύνορα της σημερινής Τουρκίας, ανάλογα με τα πόσα εδάφη είχαν κατακτήσει, πόσα αραβικά εδάφη είχαν κατακτήσει οι Βρετανοί από τους Οθωμανούς. Οι Βρετανοί μαζί με τους Γάλλους, αλλά κυρίως οι Βρετανοί. Όταν λοιπόν ο πόλεμος τελείωσε, οι Άγγλοι έπρεπε να τα καινούργια εδάφη που κατέκτησαν έπρεπε να τα μοιράσουν με τους συμμάχους τους, με τους Γάλλους, που είχαν και αυτοί διεκδικήσει στην περιοχή. Και ο χωρισμός ήταν ως εξής. Το Λίβανο και τη Συρία θα την έπαιρναν οι Γάλλοι και την περιοχή που λέγεται σήμερα η Ορδανία, τη λεγόταν Υπεριορδανία, μαζί με το Ιράκ, το οποίο δεν είναι τόσο μικρό όσο φαίνεται, απλά τελειώνει εδώ πέρα το χαρτό. Και την επαρχία της Παλαιστίνης, η οποία τότε όλοι λεγόταν η Παλαιστίνη, καθώς δεν υπήρχε το κράτος του Ισραήλ, θα πήγαιναν στους Άγγλους. Από τον 19ο αιώνα, δηλαδή από την δεκαετία του 1880 και
εκείνες τις δεκαετίες, είχε ξεκινήσει στην Ευρώπη, ακόμα πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στους εβραϊκούς πληθυσμούς που ζούσαν σε διάφορες κοινότητες, σε πόλεις της Δυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης κυρίως, να δημιουργείται μια καινούργια πολιτική ιδεολογία, η οποία ονομάστηκε Σιωνισμός. Στην ουσία, αυτή περιλάμβανε την ανάγκη για τη δημιουργία ενός εθνοκράτους που θα βρισκόταν στους Αγίους Τόπους, εδώ πέρα συγκεκριμένα είναι η Ιερουσαλήμ, εδώ πέρα περίπου είναι η Ναζαρέτ, οι πολύ σημαντικές πόλεις, τόσο και για τη δική μας θρησκεία, αλλά και για τον Ιουδαϊσμό, την θρησκεία των Εβραίων. Η ιδεολογία αυτή λοιπόν ήθελε τη δημιουργία ενός κράτους, ενός εβραϊκού κράτους στην περιοχή αυτή, πολύ σημαντική για την εβραϊκή θρησκεία, και η οποία θα δεχόταν μετανάστευση εβραϊκών πληθυσμών από τις άλλες περιοχές, θα εγκατέλειπαν δηλαδή τα παλιά τους σπίτια οι Εβραίοι που ζούσαν στις κοινότητες της εβραϊκής Ευρώπης και θα μετανάστευαν σε αυτή εδώ την περιοχή όπου θα ήταν πλέον το νέο τους κράτος. Λίγο τα κομπολόγια, παιδιά, συγγνώμη. Καλά, δεν ενοχλούν, αλλά... Όπως έλεγα, αυτή η ιδεολογία λοιπόν που ήθελε τη δημιουργία ενός εβραϊκού κράτους είχε αποκτήσει ιδιαίτερη δημοφιλία τις δεκαετίες αυτές και είχαν ξεκινήσει ήδη μεταναστευτικά ρεύματα από τις διάφορες περιοχές του κόσμου προς τους Αγίους Τόπους, οι οποίοι βέβαια από τις κατακτήσεις των μουσουλμάνων που ανέφερα αιώνες πριν ήταν σχεδόν 100% ισλαμικές εκείνη την περίοδο στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Η περιοχή που βρίσκεται σήμερα το κράτος του Ισραήλ, όπως είπα πριν, λεγόταν Παλαιστίνη. Ήταν η Βρετανική Παλαιστίνη. Ήταν υπό Βρετανική κατοχή και ήταν ένα κράτος υποτελές, μια αποικία των Βρετανών. Φυσικά δεν ήταν όντως αμιγώς ισλαμικές αυτές τις περιοχές, γιατί όπως και σε όλα τα μέρη του κόσμου ζούσαν χριστιανικές και εβραϊκές μειονότητες, έτσι και σε αυτή την περιοχή υπήρχε ένα περίπου 8% χριστιανών και άλλο ένα περίπου κοντά στο 7-8% Εβραίων. Το υπόλοιπο βέβαια ήταν μουσουλμάνοι. Όταν όμως ξεκίνησαν να έρχονται οι εβραϊκοί πληθυσμοί από τις άλλες περιοχές της Ευρώπης, το ποσοστό αυτό των Εβραίων στην περιοχή αυτή άρχισε να αυξάνεται. Έφτασε από το 8% το 18%. Μετά πήγε στο 28%. Άρχισαν οι εθνολογική ομοιογένεια της περιοχής αυτής να αλλάζει. Να αλλάζει όμως σε βάρος των Αράβων, των Ισλαμιστών που ζούσαν σε αυτή την περιοχή εκατονταετίες. Αυτό φυσικά, όταν ξεκίνησε αυτή η μετανάστευση και άρχισαν οι Εβραίοι να κυριαρχούν στις νέες περιοχές στις οποίες μετανάστευαν, οι μουσουλμάνοι της περιοχής φυσικά, γιατί έβλεπαν αυτό που θεωρούσαν σπίτι τους να πολιορκείται από τα νέα κύματα των μεταναστών Εβραίων, άρχισαν να αντιδρά και οργανώθηκαν συγκεκριμένες ομάδες μιλιταριστικές που πολλές φορές με αντίστοιχες εβραϊκές ερχόντουσαν σε συγκρούσεις και υπήρχαν νεκροί και διάφορα επεισόδια, τα οποία φυσικά οι Βρετανοί δεν είχαν τη διάθεση να ανεχτούν και ιδιαίτερα προς τους μουσουλμάνους ήταν αρκετά σκληροί. Γιατί οι ίδιοι Βρετανοί είχαν επιτρέψει να ξεκινήσουν αυτά τα κύματα μετανάστευσης προς την συγκεκριμένη περιοχή της Βρετανικής Παλαιστίνης. Όπως είπα πριν, τα ποσοστά των Εβραίων στην περιοχή αυτή άρχισαν να αυξάνουν μέχρι που, όπως σας είπα πριν, θα φτάσει σχεδόν το 1 τρίτο. Το 1 τρίτο του γενικού πληθυσμού, περίπου 30%. Ενώ στις προηγούμενες δεκαετίες ήταν σχεδόν αποκλειστικά μουσουλμανική αυτή η περιοχή.
Όταν τώρα βρισκόμαστε χρονικά λίγο πριν την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τη δεκαετία του 1930, που συνεχίζουν τα κύματα των μεταναστών Εβραίων να έρχονται, ιδιαίτερα μετά και την επικράτηση του Αδόλφου Χίτλερ στη Γερμανία και των πολιτικών που είχε εφαρμόσει, οι οποίες δεν ήταν φιλικές προς τους Εβραίους των περιοχών αυτών της κεντρικής Ευρώπης. Και στη συνέχεια υπήρξε ένα πρόβλημα με αυτές τις διαμάχες που συνέβαιναν μεταξύ Εβραίων και Μουσουλμάνων στην περιοχή, γιατί αν εξαιρέσουμε αυτή την περιοχή που όντως είχε αυξηθεί ο εβραϊκός πληθυσμός, όλες οι άλλες βρετανικές περιοχές που βρίσκονταν στη Μέση Ανατολή ήταν 95% μουσουλμάνοι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν μόνο αυτοί οι μουσουλμάνοι της Παλαιστίνης που είχαν θέμα με τη μετανάστευση των Εβραίων, και οι άλλες περιοχές της Βρετανικής Αυτοκρατορίας ήταν αναστατωμένες με αυτή την εξέλιξη, απλά λόγω γεωγραφίας δεν μπορούσαν να επιτίθονται σε Εβραίους. Δηλαδή, οι μουσουλμάνοι του Ιράκ, οι μουσουλμάνοι της Αιγύπτου δεν μπορούσαν να έχουν κάποια επαφή μαζί τους. Αλλά ήταν και αυτοί δυσαρεστημένοι. Όταν ξεκίνησε λοιπόν, ένα χρόνο πριν βασικά ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Βρετανία, επειδή είχαν αντιληφθεί ότι οι θηλυκές πολιτικές τους προς τους Εβραίους προκαλούσαν το θυμό και την οργή των υπόλοιπων πληθυσμών της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι φυσικά ήταν οι μουσουλμάνοι και οι οποίοι φυσικά ήταν η πλειονότητα των πληθυσμών, άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι στο ενδεχόμενο πολέμου, ο οποίος είχαν καταλάβει ότι επρόκειτο να ξεσπάσει τη δεκαετία του 1940, αντιλήφθηκαν ότι στο ενδεχόμενο αυτού του πολέμου οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί των περιοχών αυτών δεν θα στηρίξουν την Βρετανική κυριαρχία και μπορεί να συμμαχίσουν, να ξεσηκωθούν, να επαναστατήσουν και να συμμαχίσουν με τις δυνάμεις του άξονα, με την Γερμανία και τους συμμάχους της. Τότε ήταν που ξεκίνησε η Βρετανία να αλλάζει κάπως τις πολιτικές της που αφορούσαν τη μετανάστευση, κόβοντας τα κύματα των Εβραίων που είχαν ξεκινήσει από πολύ παλιά να έρχονται σε αυτή την περιοχή. Βέβαια, φυσικά ήδη το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που είχε μετατραπεί εισαγωγικά σε Εβραίους ήταν πολύ μεγάλο, οπότε και αυτές οι περικοπές των ρευμάτων δεν απέδωσαν εν τέλει. Αλλά τουλάχιστον κέρδισαν την θηλυκή διάθεση, ας πούμε, των υπηκών των μουσουλμάνων. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος δεν άγγιξε καθόλου αυτή την περιοχή, παρέμεινε υπό την ηγεσία των Βρετανών καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Αν ξέρετε, φυσικά, ελάχιστους πρόσφυγες Εβραίους που ερχόντουσαν κατά τη διάρκεια του πολέμου για να ξεφύγουν από τα ναζιστικά στρατεύματα. Η περιοχή αυτή παρέμεινε ανέγκυκτη από τα δυνάμεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, μετά το 1945, όταν ξαναξεκίνησαν τα μεταναστευτικά ρεύματα Εβραίων, πλέον Εβραίων επιζώντων του Ολοκαυτώματος, το ποσοστό άρχισε ξανά να ανεβαίνει του εβραϊκού πληθυσμού στην περιοχή αυτή, και επειδή και οι εντάσεις μεταξύ μουσουλμάνων και Εβραίων άρχισαν και αυτές να αυξάνουν, οι Βρετανοί αποφάσισαν ότι το να διαχειρίζονται μια τόσο δύσκολη στη διαχείριση περιοχή και να προσπαθούν να διακόπτουν αυτές τις συγκρούσεις μεταξύ των υπηκών τους, δεν ήταν πλέον προς το συμφέρον τους και αποφάσισαν να εγκαταλείψουν αυτή την περιοχή. Πριν να καταλήψουν, θέλησαν να κρατήσουν μια υπόσχεση που είχαν δώσει δεκαετίες πριν, που ήθελε τη δημιουργία ενός εβραϊκού κράτους, του κράτους του Ισραήλ. Ήθελε τη δημιουργία λοιπόν ενός εβραϊκού κράτους, του κράτους του Ισραήλ. Δόθηκαν χάρτες και προτάθηκαν
σχέδια για τη δημιουργία ενός κράτους στο βόρειο τμήμα κυρίως του σημερινού Ισραήλ, της τότε Παλαιστίνης, τα οποία οι Εβραίοι αμέσως δέχτηκαν, αλλά οι άλλοι πληθυσμοί που τους θεωρούσαν ξένους, οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί τους θεωρούσαν ξένους, που είχαν έρθει και είχαν καταπατήσει την περιοχή τους και δεν ήταν οι γηγενείς κάτοικες, το πούμε, της περιοχής αυτής, δεν δέχτηκαν τη δημιουργία του Εβραϊκού κράτους και μόλις αυτό κήρυξε την ανεξαρτησία του, ξέσπασε ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος, όπου πέρα από τις δυνάμεις της Παλαιστίνης, η οποία τότε φυσικά ήταν πολύ μεγαλύτερη, συμμάχησαν μαζί της και άλλα Ισλαμικά κράτη εναντίον του κράτους του Ισραήλ, το οποίο βέβαια, αν και ήταν μικρό σε έκταση και σε πληθυσμό, η εξωτερική βοήθεια που έλαβε από ξένες χώρες της Δύσης και της Ευρώπης και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με την αδυναμία συνεργασίας των αραβικών χωρών, οδήγησε το κράτος του Ισραήλ, παρά τις αντίξωες συνθήκες που βρισκόταν εκείνη την περίοδο, να νικήσει και όχι μόνο να πετύχει τελικά να ιδρύσει το Εβραϊκό κράτος στα όρια που του είχαν ορίσει οι Βρετανοί, αλλά να κατακτήσει ακόμα και άλλες περιοχές που ανήκαν τότε στην Παλαιστίνη, που ξεπερνούσαν τα όρια αυτής της πρότασης που είχε γίνει τότε. Φυσικά αυτό ήταν μια μεγάλη ήττα για τους Άραβες της περιοχής. Περίπου 700.000 μουσουλμάνοι εκδιώχθηκαν από τις περιοχές που κατακτήθηκαν από τους Εβραίους και ακόμα δεν έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους. Φυσικά όχι οι ίδιοι, αλλά και τα εγγόνια τους ακόμα ζουν σε μια προσφυγική κατάσταση σε άλλες αραβικές χώρες. Και φυσικά και τη μεγάλη ήττα που δέχτηκαν και στο ηθικό τους, αλλά και οικονομικά, στρατιωτικά και τα άλλα αραβικά κράτη που δεν πέτυχαν να περιορίσουν την επέκταση των Εβραίων στους Άγιους Τόπους. Αυτό ήταν ο πόλεμος ανεξαρτησίας του Ισραήλ το 1948. Αργότερα υπήρχε και μετά τη δεκαετία του 50, στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 50, το 53, υπήρχε και η λεγόμενη κρίση της διόρυγας του Σουέζ, που είναι εδώ πέρα, που οδήγησε ξανά σε ένα πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου, όπου και σε αυτόν, χάρη στην εξωτερική βοήθεια οικονομική και στρατιωτική που δόθηκε στο κράτος του Ισραήλ, ξανά κατάφεραν να κερδίσουν την Αίγυπτο αυτή τη φορά, άλλο αραβικό κράτος. Αργότερα, την επόμενη δεκαετία, τη δεκαετία του 60, συγκεκριμένα το 1967, ξέσπασε ένας άλλος πόλεμος, όπως από αυτή τη φορά, όπως και τον πρώτο, όλα τα αραβικά κράτη ξανεπιτέθηκαν στο Ισραήλ, η Ορδανία, η Αίγυπτος, η Συρία και οι Παλαιστινιακές δυνάμεις, όπου και σε αυτή την περίπτωση, το κράτος του Ισραήλ κατάφερε ξανά να βρεθεί στην νικητήρια παράταξη λόγω της εξωτερικής βοήθειας που δέχτηκε εκείνη την περίοδο από τους Γάλλους κυρίως και κατάφερε να κατακτήσει όλη αυτή εδώ την περιοχή και όλη την Παλαιστίνη. Αυτή εδώ η περιοχή συγκεκριμένα είναι αυτή που λέμε Δυτική Όχθη και αυτή εδώ πέρα είναι η Λωρίδα της Γάζας, μια πολύ μικρή περιοχή. Κατάφερε να κατακτήσει τις νότιες επαρχίες της Συρίας αλλά και όλη τη Χερσόνησο του Σινά από τους Αιγύπτιους. Ήταν μια δηλαδή πολύ μεγάλη νίκη των Εβραίων έναντι των Μουσουλμάνων και μάλιστα συνέβη και σε μόλις 6 μέρες. Αυτός ο πόλεμος κράτησε μόνο 6 μέρες. Λέγεται μάλιστα και ο πόλεμος των 6 ημερών. Ήταν τόσο μεγάλη η νίκη και η ταπείνωση που δέχτηκαν η νίκη των Εβραίων και η ταπείνωση που δέχτηκαν οι Μουσουλμάνοι μετά από αυτή την εξέλιξη. Την επόμενη δεκαετία, στις αρχές του 70, περίπου 7 με 8 χρόνια μετά από τον πόλεμο που μόλις ανέφερα, ξέσπασε ξανά
μια διαμάχη όπου ξανά οι Εβραίοι βρέθηκαν νικητές έναντι των γειτόνων τους. Μετά, όσο πλησιάζουν στον 21ο αιώνα, μικρές διαμάχες ξεσπούσαν μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ, που με φυσικά το Ισραήλ να έχει το πάνω χέρι σε κάθε μία από αυτές τις διαμάχες. Σε κάθε μία λοιπόν από αυτές τις διαμάχες, το Ισραήλ έχει το πάνω χέρι. Το 2001 μετά και το 2008, έτη που, και γενικότερα ο 21ος αιώνας, έτη που η Ισλαμιστική οργάνωση της Χαμάς είχε αρχίσει να αποκτά μεγάλη εξουσία και μεγάλη δύναμη και στην ουσία να έχει μεγαλύτερη εξουσία από τη μία αναγνωρισμένη Παλαιστινιακή κυβέρνηση εκείνης της περίοδου. Ξεκίνησε διάφορες επιθέσεις έναντι των Εβραίων και εντός του Ισραήλ, αλλά και σε κοινότητες που ακόμα ζούσαν στις χώρες της Ευρώπης ή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά κάθε φορά το Ισραήλ κατάφερε να αντικρούει αυτές τις επιθέσεις, γιατί πλέον δεν είναι η κατάσταση όπως ίσχυε τις πρώτες δεκαετίες, όταν μίλαγα στην αρχή με το πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκείνη την περίοδο που οι Εβραίοι αποτελούσαν μια μικρή μειονότητα και προσπαθούσαν να επιβιώσουν με ό,τι μπορούσαν από την πλειονότητα των Ισλαμιστών που υπήρχε γύρω τους. Πλέον το Ισραήλ είναι ένα οργανωμένο κράτος. Η Παλαιστίνη, από την άλλη, έχει αυτή τη θέση των ανοργάνωτων πληθυσμών που ζουν σε κοινότητες οι οποίες ελέγχονται σε σημαντικό βαθμό από το κράτος του Ισραήλ και μπορούν, όπως είπα και πριν, να αντιτεθούν μόνο με τη μορφή τρομοκρατικών επιθέσεων και άλλων τέτοιων περιστασιακών και όχι μεγάλων επιδρομών. Όπως έλεγα λοιπόν, όσο φτάνουμε τώρα στο σήμερα, βλέπουμε ότι έχει αλλάξει η κατάσταση σε αυτά τα 100 χρόνια που πέρασαν και πλέον οι Εβραίοι σε αυτή την περιοχή, σε μια Ισλαμική περιοχή που αποτελούσαν τη μειονότητα και είχαν και ανάλογη εξουσία επί των εδαφών αυτών, βλέπουμε τώρα ότι έχει γίνει μια πλήρη στροφή 180 μοιρών στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου η Παλαιστίνη είναι πλέον αυτή η μειονότητα που ελέγχεται από το κράτος του Ισραήλ και βρίσκεται σε ειδικές κοινότητες που επίσης ελέγχονται από τα Ισραηλινά στρατεύματα. Αυτό φυσικά έχει δημιουργήσει και τα πρόσφατα επεισόδια που ακούμε και τις ημέρες αυτές, τους μήνες αυτούς στα δελτία ειδήσεων, με το Ισραήλ να διαπράττει εγκλήματα και να δημιουργεί μια ανθρωπιστική κρίση έναντι των Παλαιστινίων. Βέβαια, να πούμε εδώ πέρα ότι από την Λωρίδα της Γάζας, που είναι και η έδρα της Χαμάς αυτή την περίοδο, οι Παλαιστίνοι, οι πολεμιστές της Χαμάς συγκεκριμένα, όχι ο αθώος κόσμος, ήταν αυτοί που ξεκίνησαν μια επιδρομή, μια γενικευμένη επίθεση στις νότιες εδώ επαρχίες του Ισραήλ και μιλάω τώρα για τον Οκτώβριο του 2023, πολύ πρόσφατα, έχουμε φτάσει σχεδόν στο σήμερα. Σε αυτές τις επιθέσεις που κάνανε πριν κάποιους μήνες, από τις περιπτώσεις που οι Παλαιστίνοι ήταν αυτοί που επιτίθονται στο Ισραήλ, γιατί συνήθως το Ισραήλ είναι αυτό, λόγω της εξουσίας και της δύναμης που έχει αυτή την περίοδο, αυτό που ξεκινάει τις περισσότερες επιθέσεις. Οι Παλαιστίνοι τον Οκτώβριο ξεκίνησαν μία επίθεση όπου τα στρατεύματά τους ξεκίνησαν να εξέρχονται από τη Λωρίδα της Γάζας και να επιτίθονται στις επαρχίες αυτές του Ισραήλ. Νομίζω, από ό,τι έχουν δείξει τα στοιχεία, οι συνολικές απώλειες των Εβραίων
και σε στρατιώτες, αλλά και σε απλούς πολίτες, είναι κοντά στα 1000 άτομα, μέχρι να καταφέρουν οι Εβραίοι να αντεπιτεθούν και φυσικά λόγω του πιο ισχυρού στρατού τους να διώξουν όλα τα εχθρικά στρατεύματα από τις επαρχίες τους και μάλιστα να ξεκινήσουν και τη δική τους επίθεση στη λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας λόγω και του προηγουμένου οπλισμού τους και την ισχύ τους ανθρώπινο δυναμικό και τη μεγαλύτερη διάρκεια που έχουν το πάνω χέρι σε αυτή τη νέα διαμάχη που ξέσπασε πριν λίγους μήνες, έχουν δυστυχώς σκοτώσει περίπου σχεδόν πάνω από 30.000 Παλαιστίνιους μόνο σε αυτή την περιοχή, μόνο σε αυτή εδώ την περιοχή, η οποία παρεπτόντως, λόγω και της πίεσης που έχει δεχτεί όλα αυτά τα χρόνια από το Ισραήλ και πίεσης εννοώ όλους τους Ισλαμικούς πληθυσμούς που έχουν αναγκαστεί να μεταναστεύσουν σε αυτή εδώ την περιοχή για να σωθούν, έχει καταλήξει μια περιοχή που έχει περίπου την έκταση της νήσου της Ρόδου εδώ στην Ελλάδα, να φιλοξενεί σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους αυτή η μικρή περιοχή. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πραγματικά μια ανθρωπιστική κρίση αυτή που συμβαίνει σε αυτή την περιοχή. Η ιστορία έχει εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι Εβραίοι που έφτασαν σε αυτή την περιοχή να με τις δεκαετίες να πάρουν το πάνω χέρι και να επιβληθούν στους μουσουλμάνους, τους Παλαιστίνιους συγκεκριμένα. Φυσικά, το ερώτημα σε ποιον ανήκει αυτή η περιοχή του Ισραήλ και των Αγίων Τόπων δεν μπορεί να απαντηθεί ακριβώς. Πολλοί θα ισχυριστούν ότι από τη στιγμή που για εκατονταετίες η περιοχή αυτή ανήκει σε μουσουλμάνους και οι Εβραίοι αποτελούσαν απλά μια μικρή μειονότητα η οποία με συγκεκριμένες ιστορικές εξελίξεις αυξήθηκε κατά τα χρόνια του 20ου αιώνα, θα ισχυριστούν κάποιοι ότι η περιοχή αυτή είναι καθαρά Ισλαμική και ανήκει στο κράτος της Παλαιστίνης. Άλλοι μπορούν να ισχυριστούν ότι η περιοχή αυτή από τη στιγμή που οι εβραϊκοί πληθυσμοί και η εβραϊκή θρησκεία γεννήθηκε σε αυτά τα εδάφη κατά την αρχαιότητα και μετά επεκτάθηκαν το 600 μετά Χριστόν οι μουσουλμάνοι στην περιοχή αυτή, μπορεί να ισχυριστεί ότι το κράτος του Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να υπάρξει εκείνη την περιοχή. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί καμία όποια άποψη από τις δύο και να έχει κανείς, δεν μπορεί να υποστηρίξει και να δικαιολογήσει τις αυτοπραξίες που συμβαίνουν από τους Εβραίους προς τους Μουσουλμάνους και από τους Μουσουλμάνους προς τους Εβραίους. Την θανάτωση δηλαδή αθώων πολιτών, παιδιών, ηλικιωμένων και γενικότερα μη στρατιωτών. Στην ουσία, αυτή είναι το μεσανατολικό ζήτημα όπως διαμορφώθηκε κατά τον 20ο και τον 21ο αιώνα που διανύουμε αυτή τη στιγμή. Ανέφερα φυσικά και την ιστορία από την αρχαιότητα για να καταλάβετε περίπου πώς κατέληξαν αυτοί οι πληθυσμοί να βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές και μετά συνέχισα εξηγώντας πώς εξελίχθηκαν μεταξύ τους σχέσεις, πώς η συμβίωση τελικά δεν επιτεύχθηκε και κατέληξαν και οι δύο ομάδες σε εγκλήματα έναντι της άλλης ομάδας. Όμως δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω. Πιστεύω ότι τελειώσαμε. Αυτό ήθελα περιληπτικά να αναφέρω για τις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Όταν μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να άρπασα κατευθείαν, γιατί σκέφτηκα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να
φροντίζουμε η τρίτη ηλικία, εσείς δηλαδή, να μην μένετε πίσω στις εξελίξεις και να φροντίζετε να έχετε μια πολιτική άποψη, γιατί και η δική σας συμμετοχή στα κοινά είναι πολύ σημαντική και να μην αισθάνεστε περιθωριοποιημένοι, επειδή μπορεί να μην έχετε τις γνώσεις που κάποιοι άλλοι νέοι όπως εμείς να μπορεί να έχουμε. Ελπίζω να βοήθησα έστω λίγο προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό πάμε κάτω. Δεν είναι
Y
Thank you.
Hello, Gabriel.